Μια χούφτα Έλληνες που κατάφεραν να γράψουν το όνομα του πλοίου τους Ανδρείας με χρυσά γράμματα στα πεπραγμένα του δοξασμένου πολεμικού ναυτικού, αποτυπώνονται στις σελίδες του βιβλίου της δημοσιογράφου Μαργαρίτας Πουρνάρα. Μια πραγματική ιστορία θριάμβου γεμάτη από αναπάντεχα γεγονότα, γυρίσματα της τύχης αλλά κυρίως ηρωισμό και αγάπη για την πατρίδα. Τον Οκτώβριο του 1943 έχασε την πλώρη του μετά από μια πρόσκρουση σε Νάρκη, σε γερμανική Νάρκη. Παρ' όλα αυτά, ο κυβερνήτης και το πλήρωμα, 204 σε αριθμό, δεν έχασαν την ψυχραιμία τους, παρά τους 20 νεκρούς και τους πολλούς τραυματίες. Κατάφεραν, χωρίς πιδάλιο, χωρίς όργανα ναυσιπλοείας, χωρίς γέφυρα, χωρίς άγκυρα, να φτάσουν μέχρι τη γειτονική Τουρκία, όπου ήταν ουδέτεροι. Έμειναν 40 μέρες και μετά από 40 μέρες έκαναν ένα ηρωικό ταξίδι 730 ναυτικών μιλίων, μέχρι την Αλεξάνδρεια. Πρόκειται για ένα θρυλικό αντιτορπιλικό του ελληνικού στόλου κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ανδρείας το 1942 παρεχωρήθη ολοκένουργιος από το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό στους Έλληνες. Είναι μια ιστορία αντοχής. Δηλαδή, ό,τι μπορούσε να πάει στραβά πήγε και παρόλα αυτά οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν έχασαν το κουράγιο τους, όχι μόνο χρησιμοποίησαν τον πατριωτισμό τους για να σταθούν, αλλά κατάφεραν και δόξασαν το πολεμικό ναυτικό και την Ελλάδα σε μια χώρα, σε μια περίοδο που η χώρα ήταν σκλαβωμένη. Ήταν μια τεράστια συμβολική νίκη. Λίγο πριν την επικράτηση των Γερμανών στην Ελλάδα, την άνοιξη του 1941, ο στόλος κατάφερε με χίλιες περιπέτειες και βαρύτατες απώλειες να φτάσει στην Αίγυπτο. Τα καταστρώματα των πλοίων ήταν το μόνο ελεύθερο ελληνικό έδαφος, μια πατρίδα από την Πρίμνη ως την Πλώρη. Ο Ανδρείας έχει την ιστορία του, βαριά ιστορία, την οποία όλοι εμείς οι μεταγενέστεροι κυβερνήτες και πληρώματα την γνωρίζουμε βεβαίως και τη σεβόμαστε και προσπαθούμε να φανούμε αντάξει τις ιστορίες που κουβαλάει το όνομα αυτού του πλοίου. Αυτό το κλίμα, αυτή ο ενθουσιασμός για την η ομαδικότητα και η ενωμένη ψυχή για την σωτηρία του πλοίου και την συνέχιση του αγώνα είναι κάτι το οποίο κουβαλάει ο Ανδρείας ακόμα και σήμερα. Διδάσκεται σε όλα τα σχολεία και είναι από τις ιστορίες εκείνες οι οποίες ανεβάζει το ηθικό των στελεχών του πολεμικού ναυτικού. Και νιώθουμε μεγάλη υποχρέωση που φέραμε, καταφέραμε και φέραμε μετά από πολύ κόπο αυτή την εκδήλωση εδώ πέρα. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και νομίζω ότι σε αυτό το χώρο μέσα είναι και ιδιαίτερη τιμή που εμείς φιλοξενούμε αυτή την εκδήλωση.